Πετρόγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους θεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε, κύριε Δρούγο, τώρα πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας με Πολωνία. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι γιατί ο Λουκασέγκο εργαλειοποιεί το προσφυγικό και τι ακριβώς θέλει να πετύχει με την κίνησή του αυτή. Δημήτρη, πρώτα απ' όλα είναι αντίδραση στην πρώτη σειρά ακυρώσεων που πρώην μηνών επιβλήθησαν στην Λευκορωσία για τη συμπεριφορά της σε ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την εσωτερική δομή, δηλαδή τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο καθεστώς Λουκασέγκο από τον πρόεδρο και τους δικούς του ανθρώπους, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι δεν επιτρέπει ελευθερία του τύπου, η σχέση του με τη Ρωσία παρά τα σκαμπανεβάσματα κατά καιρούς είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητικές τώρα, αλλά πιο πολύ επειδή υπήρξαν κυρώσεις σκληρές από την Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γι' αυτό αντιδρά σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο είναι ότι όταν ξεκινήσαν όλα αυτά τα γεγονότα, στις δύο τελευταίες, θα λέει κανείς, νοτιοανατολικές επαρχίες της Πολωνίας, που είναι και το έδαφος, ευνοεί τέτοιες ενέργειες, είναι πολύ δασόδες, είναι πυκνή βλάστηση και στην Μποτλάσκα και στη Λουμπέτσκι. Είναι περιοχές οι οποίες ευνοούν την δίζηση παράνομων μεταναστών. Και επειδή οπλοποιείται, αν λένε εργαλοποιείται, σωστά το λες, αλλά οπλοποιείται είναι και ένα περίφημο βιβλίο από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στις ΗΠΑ που αφορά τέτοια θέματα όταν χρησιμοποιούνται πρόσφυγες, με σκοπό αυτή να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι ίσως επηρεάζεται και από την Ρωσία, διότι οι σχέσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας το τελευταίο διάστημα ομαλοποιήθηκαν. Πριν προχθές ξεκινήσει όλη η ιστορία, έγιναν κοινές ασκήσεις και μάλιστα συμμετείχαν και δύο πυρηνικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας που πετούσαν στον αέριο χώρο. Άρα ούτε λίγο ούτε πολύ δεν μπορώ να αποκλείσω, κατά την ταπεινή μου άποψη, γιατί παρακολουθώ τα συγκεκριμένα γεγονότα επί χρόνια, δεν μπορώ να αποκλείσω, Δημήτρη, το γεγονός ότι η Ρωσία κατά κάποιο τρόπο οθεί την να δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίδρα σε ένα σοβαρό κράτος όπως είναι η Πολωνία, ασχέτως αν η κυβέρνηση της Πολωνίας είναι από τις πιο, θα λέει κανείς, σκληροπυρηνικές αντιευρωπαϊκές σε κάποια θέματα. Αναφέρομαι το κυβερνό κόμμα Νόμος και Τάξη, που είναι κυρίως ακραίοι, θα λέει κανείς, σε πολλά ζητήματα. Πάντως καταλήγω ότι είναι μια περίπτωση δύσκολη. Απόψε αναμένονται νέες επιθέσεις, όπως φαίνεται. Χθες ήταν σχετικά ήσυχη βραδιά. Το προσφυγικό, κύριε Δρόγο, είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Θα σας έλεγα επίσης ότι ίσως φαίνεται κάπου στο βάθος ότι ευνοεί και την Πολωνία η συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί στρέφει τα μάτια μακριά από τη διένεξή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι η Πολωνία ήταν ένα βήμα πριν από το σταμάτημα των κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για το θέμα του χειρισμού, για το θέμα των δικαιοσύνης και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής. Αλλά, κύριε Δρόγο, είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι βέβαιο θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Και άλλες φορές αυτό. Θέλω όμως να σας μεταφέρω στη Μεσόγειο και στην Λιβύη. Έχουμε και εκεί εξελίξεις, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Επί της ουσίας η Τουρκία αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματα που έχει εκεί, αρνείται να αποσύρει τους Σύριους δηλαδή που έχει μεταφέρει στη Λιβύη. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, το θέμα είναι το εξής. Παρά τα όσα ακούστηκαν εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη Σύνοδο ή οτιδήποτε άλλο, πολλά από αυτά είναι ευσεβείς πόθη. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα φύγει και δευτερευόντως δεν είμαι σίγουρος ότι αν η Ρωσία θα πάρει τους μετανάστες της ιδιωτικής μισθοφορικής εταιρείας Wagner, την οποία βεβαίως επικεφαλής είναι ο μυστικός σύμβουλος του Πούτιν, Γκριγκόρη Πριγκόζιν. Άρα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα οι Ρώσοι μπορεί να μειώσουν, αλλά δεν θα φύγουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Τουρκία και με σημερινές πληροφορίες που έχω, παρατηρώ ότι μπορεί να κάποιοι τζιχαντιστές ή κάποιοι από τη Συρία των διαφόρων ταξιαρχιών, ξέρω εγώ, Σουλεϊμάνου Μεγαλοπρεπής ή Σουλτάνος Μουράτ, κάποιοι από αυτοί βεβαίως θα σκοθούν και να φύγουν, αλλά δεν πρόκειται να φύγουν οι Τούρκοι. Τουρκοί, δηλαδή όλοι αυτοί οι 670, όπως λέω, αξιωματικοί Τουρκοί και υπαξιωματικοί, που είναι μέσα στα μεγάλα, ας με θα λέει κανείς, γραφεία του στρατού της Λιβύης που είναι υπό αναδιοργάνωση. Δηλαδή, πού είναι αυτοί, στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, είναι στις στρατιωτικές σχολές, είναι σε εκπαιδευτικές ακαδημίες. Αυτοί δεν μπορεί να τους πάρουν οι Τούρκοι πίσω με τίποτα. Άρα, τα όσα λέει ο κ. Μακρόν ή εύχονται κάποιοι άλλοι ότι θα αποσυρθούν οι τουρκικές στρατιωτικές συνδεσμολογικές τάσεις που υπάρχουν μέσα στα επιτελεία της Λιβύης, μην περιμένει κανένα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εκτιμώ μάλιστα και από πληροφορίες που έχω ότι εντός των ημερών θα μεταβεί εκ νέου Τσαβούσοβλου και ο Ακάρ στην Τρίπολη. Άρα, να δούμε τρία πράγματα σε αυτά τα ζητήματα, Δημήτρη. Πρώτα απ' όλα, αν θα γίνουν εκλογές νορμάλ στις 24 Δεκεμβρίου. Εγώ δεν βάζω στο χέρι στο Ευαγγέλιο ότι θα γίνουν σίγουρα. Και αν γίνουν, τι θα βγάλουν και ποιοι θα τις σεβαστούν και ποιοι δεν θα τις σεβαστούν. Το δεύτερο, ποιοι είναι οι υποψήφοι, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις. Ο μεταβατικός πρωθυπουργός Αμπδουχαμίν Ντέιβα έχει πει ότι θα είναι υποψήφιος, ενώ πριν από 10 μήνες είχε πει δεν θα είναι, και επειδή είναι και ο ισχυρότερος των υποψηφίων. Έχουμε την περίπτωση Χαφτάρ, ο οποίος εμπλέκεται και σε εγκλήματα πολέμου
σε κάτι διάφορες ασμητρευτές περιόδους του τυπικού εμφυλίου πολέμου και έχουμε βεβαίως και το θέμα των ξένων μισθοφόρων αλλά και στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν βρεθεί βάσει συμφωνίας στη Λιβύη όπως είναι το δεύτερο μνημόνιο πέραν βεβαίως της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης που μας φτιάξαμε το προβληματικό τουρκολιβικό μνημόνιο και αυτό που φέρνει τους Τούρκους στη Λιβύη. Να κλείσουμε κάτι άλλο. Ναι. Οι Τούρκοι είναι στην Κύπρο, όπως είπε Δημήτρη, θα παρακολουθεί 47 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχουν τόσες αποφάσεις στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόσες αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και οι Τούρκοι παραμένουν εκεί όπως και παραμένουν 5 χρόνια στη Συρία ασχέτως αν σου λένε να φύγουν. Είναι η χώρα εκεί που δεν ξέρω εγώ επηρεάζεται ούτε από διεθνές δίκαιο, θεωρεί είναι τα ρεύματα. Μάλιστα, κύριε Δρούγο, βάλτε μια τελεία. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έτσι κι αλλιώς θα το ξανασυζητήσουμε στο Κόντρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.